Και θα κάνουμε μια μικρή απιστία στο θέατρο. Είναι η μέρα σήμερα. Γιατί σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, αρχίζει η απονομή των βραβείων Όσκαρ. Είναι η απονομή που, μάλλον τα βραβεία τα οποία έχουν λίγο έτσι χάσει την έγκλη τους λόγω του κορονοϊού, σιγά σιγά αρχίζει να επανέρχεται βέβαια εκεί που ήταν, και ελπίζω τα επόμενα χρόνια να είναι σε ακόμα καλύτερο σημείο. Πήρα βέβαια τον φίλο μου και τον ειδικό, τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο. Πάντα όταν μιλάω για κινηματογράφο, ξέρεις πολύ καλά ότι είσαι ο πρώτος που σκέφτομαι. Και θα σου πω και το εξής. Αυτή τη φορά δεν έχω δει ούτε μία ταινία. Είμαι τελείως εκτός λόγω συνθήκων, λόγω δουλειάς. Οπότε έχω μόνο εσένα να μου πεις τι να δω, τι αξίζει, τι πιστεύεις ότι είναι φαβορί και όλα αυτά που περιμένουμε σήμερα να δούμε. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί ουσιαστικά αυτό που έχουν καταφέρει μέσα στα τελευταία δύο χρόνια από την αρχή της πανδημίας μέχρι τώρα με την ενεργοποίηση από όλες τις πλατφόρμες που πλέον αυτές έχουν τον τελικό λόγο για τα βραβεία, έχει χαθεί το ενδιαφέρον των ανθρώπων να παρακολουθήσουν ταινίες. Από εκεί λοιπόν αυτό που μου αναφέρεις συνδέεται άμεσα, γιατί όντως έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Εγώ θα έλεγα τον εαυτό μου συνεφίλ, καταλαβαίνεις τώρα για την κατάσταση μιλάμε, μέχρι πρόσφατα. Αν δεν γνωριζόμασταν, δεν θα ξεκινούσαμε αυτή την κουβέντα. Γιατί ναι, ο απολογητικός σου τόνος που συμπεριλαμβάνει και την ευγένεια που έχει σαν άνθρωπος δεν συνάδει με την ίδια την κατάσταση, γιατί η ίδια η κατάσταση ουσιαστικά σου οδηγεί στο να μην βλέπεις ταινίες. Όταν λοιπόν φέτος το πραγματικό δίλημα δεν είναι ποια ταινία θα πάρει το βραβείο, αλλά ποια πλατφόρμα θα κερδίσει την πρωτιά, ώστε να μπορέσει μετά marketing wise να πείσει τον κόσμο να παραμείνει συνδρομητής της, τότε λέμε ότι το κακό έχει ξεκινήσει. Και δεν μας προβληματίζει αυτό, γιατί όντως οι ταινίες που παίζουν για την πρώτη θέση στην κατηγορία καλύτερης ταινίας έχουν μια κάποια ποιότητα. Είναι αξιόλογες, θεωρείς. Δεν είναι όμως οι ταινίες που υπό άλλες συνθήκες θα έλεγες ναι, αξίζει τον κόπο να ξαγρυπνήσω το βράδυ μου εγώ που μένω στην Ευρώπη για να παρακολουθήσω την τελετή, γιατί το έχω πραγματική αγωνία, γιατί νιώθω φίλαθλος των ταινιών. Έτσι λοιπόν οι ταινίες οι οποίες παίζουν στις πρώτες θέσεις φέτος είναι ως outsider του Belfast. Η μοναδική κινηματογραφική ταινία που όμως πάρα πολύ σύντομα βγήκε σε κινηματογραφική πλατφόρμα για δυνατότητα ενοικίασης και όχι ταυτόχρονης βεβαίως προβολής, το Κόντα, το οποίο πιθανολογούμε ότι θα πάρει και το μεγάλο βραβείο, και αν θέλουμε έτσι να δώσουμε και μία ακόμα που παίζει γενικά πάρα πολύ ψηλά στα στοιχήματα, είναι το Η Εξουσία του Σκύλου, το Power of the Dog. Αυτό έχω διαβάσει εγώ ότι είναι το μεγάλο φαβορί. Είναι όντως... Μεταξύ μας είναι μια ταινία η οποία είναι λάθος το ότι προβάλλεται σε σύντομο χρονικό διάστημα σε πλατφόρμα, γιατί είναι μια ταινία που μόνο σε κινηματογραφική αίθουσα ενδέχεται να μπορείς να την παρακολουθήσεις. Για εμένα είναι ένα ακατανόητο ως προς το για ποιο λόγο αγαπήθηκε τόσο πολύ από την κριτική έργο. Καθαρά φεστιβαλικό, όμως δεν είναι. Οι αρετές της Jane Campion δεν με τον Cumberbatch είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Οι αρετές της Jane Campion, της δημιουργού που μας έχει χαρίσει την ταινία Μαθήματα Πιάνου. Υπέροχη ταινία. Δεν υπάρχουν μέσα σε αυτή την ταινία. Η έλλειψη λοιπόν των πραγματικά καλών ταινιών, οι συνολικές εκπτώσεις, η φοβία των στούντιο να βγουν στους κινηματογράφους, οι υπάλληλοι των στούντιο μεταξύ τους μας δίνουν ταινίες οι οποίες είτε δεν ταιριάζουν για το μέσο μέσα από το οποίο προβάλλονται, είτε δεν επιτρέπουν ακριβώς επειδή προβάλλονται σε άλλα μέσα να κάνουν πραγματική κινηματογραφική καριέρα, και στο διατάφτα αφήνουν μια πολύ φτωχή κινηματογραφική χρονιά. Και επειδή ξεκινάμε με μύρλα, θα εξηγήσω με περισσότερη μύρλα το για ποιο λόγο δεν έχει ενδιαφέρον μία οργάνωση η οποία δεν τιμά τους ίδιους τους υποψηφίους. Υπάρχει, παραδειγματικά θα αναφέρω το ότι στην τηλεοπτική παρουσίαση των βραβείων σε λίγες ώρες από τώρα δεν θα υπάρχουν βασικές κατηγορίες, δεν θα παρουσιαστούν, και αυτό το οποίο βρίσκω ιδιαίτερα διασκεδαστικό, γιατί μπορείς να κάνεις ένα ωραίο λογοπαίγνιο αλλά πλήρως προσβλητικό, είναι το ότι η κατηγορία του μοντάζ κόπηκε στο μοντάζ από την αλήθεια, και είναι τόσο σημαντικό το μοντάζ, πέρα από το ότι είναι ουσιαστικά το μοντάζ σου χτίζει τη γλώσσα της ταινίας, όταν το σενάριο ενδέχεται να έχει κάποιες αδυναμίες ή όταν η σκηνοθεσία προσπαθεί να βρει τον ρυθμό της οπτικής αφήγησης. Το μοντάζ είναι ένα εργαλείο, αλλά το να κόβεις κατηγορίες και να μην τιμάς τα ίδια τα βραβεία σου υποτιμά και εσένα σαν διοργάνωση.
Παρ' όλα αυτά, ας πάμε λοιπόν στις βασικές κατηγορίες, γιατί εικάζω το ότι μέσα στην γενικολογία των ημερών το μοναδικό που μπορούμε να πούμε για τα Όσκαρ είναι προγνωστικά, και τα προγνωστικά μάλιστα όχι με βάση το προσωπικό μας γούστο, αλλά με βάση τις κατηγορίες και το ανακάτεμα της κατσαρόλας. Έτσι λοιπόν, στον πρώτο ανδρικό ρόλο, ενώ στην πραγματικότητα, αν κάποιος αξίζει να κερδίσει, αυτός είναι ο Άντριου Γκάρφιλντ για το Tick Tick Boom, που δίνει μια πραγματικά πολύ δυναμική παρουσία. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι από το χώρο του musical και υποστηρίζει 100% με προσωπικό μόχθο και 6 μήνες έως και ένα χρόνο μαθήματα πάνω στο ίδιο είδος για να μπορέσει να αποδώσει τον συγκεκριμένο ρόλο. Αυτός πιθανολογούμε ότι δεν θα είναι ο τυχερός βραδιάς, γιατί η πολιτική ορθότητα θέλει Will Smith για μια μετριότατη ερμηνεία στη μέθοδο των Williams, που ουσιαστικά υποστηρίζει και τα αθλητικά δράματα, που είναι ένα είδος που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα στην Αμερική, αλλά και την αφροαμερικανική κοινότητα, η οποία για ακόμα μία φορά δηλώνει ρηγμένη από τις υποψηφιότητες αυτής της χρονιάς. Στους υποστηρικτικούς ρόλους, όμως πάμε τώρα για τον υποστηρικτικό ρόλο των ανδρών, τον δεύτερο ρόλο, ο Τρόι Κούτσορ είναι το μεγάλο φαβόρι, ίσως μια έντιμη από τις επιλογές της Ακαδημίας για την ταινία Κόντα. Η ταινία Κόντα πιθανολογώ ότι θα φύγει με 2 ή με 3 βραβεία, πιθανότατα και με το βραβείο της καλύτερης ταινίας, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα. Είναι ένα όμως remake της οικογένειας Μπελιέ, μιας γαλλικής ταινίας, κάτι που μας δείχνει ότι τελικά οι ιδέες, αν όχι έχουν στερέψει από το Hollywood, οι πλατφόρμες οι οποίες προσπαθούν να υποστηρίξουν τα καινούργια τους προϊόντα θέλουν να πάνε σε μια έτοιμη συνταγή, η οποία έχει δοκιμαστεί και έχουμε δει τα λάθη της. Τώρα εδώ πέρα βέβαια έχουμε να κάνουμε με έναν ηθοποιό, ο οποίος και λόγω της ιδιαιτερότητάς του είναι οφάλαλος. Δεν δίνεται εύκολα η δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να ερμηνεύσει ένα ρόλο για τον οποίο είναι απαραίτητο αυτό το στοιχείο. Και έτσι το βιωματικό λειτουργεί πολύ καλύτερα. Για τον πρώτο γυναικείο ρόλο πιθανολογούμε το ότι θα το κερδίσει η Τζέσικα Τσαστέιν για μια ερμηνεία σε μια ταινία που όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ του Τορόντο τη γιουχάρανε. Στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν όμως με προσωπικό μόχθο ήδη βρέθηκε εκεί και κατάφερε να φύγει με το βραβείο 6,5 και έκτοτε, επειδή ταξίδευε με την ταινία στα Φεστιβάλ, ήταν το πες το κοπέλι πίσω με το ότι είναι μια δυνατή και καλή ερμηνεία. Είναι μια ερμηνεία μακιγιάζ, αυτές που αγαπάει πάρα πολύ η Ακαδημία, δηλαδή βάζουμε τα προσθετικά μας και υποδιόμαστε κάποια άλλη που κάποτε υπήρξε στη θέση μας. Δεν είναι το ότι δεν το κάνει με πάθος, δεν είναι το ότι δεν το κάνει με μέθοδο, αλλά πραγματικά είναι μια πλήρως αδιάφορη ταινία. Σε αυτή την κατηγορία, αν κάτι ίσως αξίζει, το λέω και το λέω με πόνο καρδιάς, είναι η Πενέλοπε Κρούφ για τις Παράλληλες Μητέρες, και όχι και είναι μια ηθοποιός που δεν συμπαθώ ιδιαίτερα. Είναι πολύ μεθοδική ηθοποιός, χωρίς τον αυθορμητισμό και το ουσιαστικό πάθος που θέλει ένας τέτοιος ρόλος, αλλά με ένα τέτοιο σκηνοθέτη φυσικό είναι να δώσει και μια εξαιρετική ερμηνεία. Επίσης για το δεύτερο γυναικείο ρόλο, η Αριάννα Ντεμποζέ είναι το φαβορί, το διαφιλονίκη το φαβορί για το West Side Story. Για τον αντίστοιχο λοιπόν ρόλο είχε πάρει και στην πρώτη έκδοση είχε δοθεί το αντίστοιχο βραβείο στη Ρίτα Μορένο. Δυστυχώς η Τζούλι Ντένς είναι η καλύτερη σε αυτή την κατηγορία, αλλά τι να κάνουμε. Έχει πάρει. Έχει πάρει και έτσι πέρα, είναι αυτά. Πρέπει να τηρηθούν και οι ισορροπίες, έτσι, Αλέξανδρε. Ακριβώς. Και αφού είπαμε λοιπόν όλες τις φλιαρίες και τις βασικές μας κατηγορίες για να φεύγουν από αυτά, ας μιλήσουμε γενικότερα για τον κινηματογράφο, ο οποίος αργοπεθαίνει και φταίμε και εμείς σε αυτό. Δεν φταίμε εμείς μόνο στα μονάδες, φταίμε το ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη πολιτική ώστε να πείσει το κοινό να πηγαίνει και να νιώθει ασφάλεια όχι με φόβο. Τι πάει να πει το όχι με φόβο? Δεν γίνεται ένα κοινό να ενεργοποιηθεί ξανά μετά από 2 lockdown και να επιστρέψει σε αίθουσες όταν υπάρχει ένας ηθικός διαχωρισμός του ποιος είναι ο καλός θεατής και ποιος είναι ο θεατής ο οποίος θα σε αρρωστήσει. Ο κινηματογράφος είναι για όλους. Η προστασία είναι ευθύνη του καθενός. Αισθάνομαι το ότι πλέον οι συνεφίλοι έχουν χάσει τον αφορμισμό τους και τη διάθεση του να βγαίνουν και να συνυπάρχουν σε μία αίθουσα. Και έτσι οδηγούμαστε σε ένα κόσμο που το σύμπαν είτε της Marvel είτε της DC κυριαρχεί ξεκάθαρα
και θα είναι το μόνο που θα συντηρεί τις αίθουσες. Και έτσι εμείς θα βρισκόμαστε χωρίς πραγματικό αντικείμενο να μιλάμε κάθε χρονιά για τα Όσκαρ, τα οποία κάθε χρόνο θα γίνονται χειρότερα και χειρότερα. Θα χάσουν και την έγκλη τους και όλη αυτή την γκλαμουριά, την οποία τουλάχιστον είχαν μέχρι τώρα. Το αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μέσα σε λίγη ώρα μου τα είπες όλα. Η αλήθεια είναι ότι κανένα δύο ταινίες θέλω να τις δω. Παρ' όλα αυτά είναι η πρώτη φορά, και το λέω απολύτως ειλικρινά, παρότι λατρεύω τον κινηματογράφο, που δεν με τραβάει να δω μια ταινία. Και αυτό νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο, ούτε συμπτωματικό. Δεν έχω πάθει κάτι. Ίδια ήμουνα και πριν, ίδια είμαι και τώρα. Απλώς προφανώς έχει να κάνει με αυτά που μου περιέγραψες και τα πες πολύ ωραία και καλύτερα από οποιονδήποτε. Σε ευχαριστώ. Είστε λίγο καλύτερη από παλιά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι πολύ καλά. Καλό υπόλοιπο.